Στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Εγάλεο, πριν ένα μήνα, έπεσε ο Σοβάς από το ταβάνι σε σχολική αίθουσα. Αντίστοιχο γεγονός υπήρχε στην αίθουσα μουσικής, που παρέμενε κλειδωμένη χωρίς να γίνουν υπεραιτέρω έλεγχοι για την καταλληλότητα του σχολείου. Κυριολεκτικά ήταν υπόθεση 10 λεπτών για να μην υπάρξει ατύχημα μαθητή ή εκπαιδευτικού ή ακόμα και της σχολικής καθαρίστριας. Ο Δήμος και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί να λύσουν άμεσα το πρόβλημα, πήγαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο με τη συστέγαση του 19ου Δημοτικού με το 13ο Δημοτικό Σχολείο Εγάλεο. Μιλάμε για 220 μαθητές και θα δίνανε τη λύση της λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων πρωί-απόγευμα, με ό,τι βλαπτικές συνέπειες θα είχε αυτό για την καθημερινότητα μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών. Δεν προχώρησε κάτω από την αποφασιστική στάση των ίδιων των γονιών. Την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο τους μετά από πολλή προσωπική δουλειά των ίδιων των γονιών για να εξασφαλίσουν την καθαριότητα του σχολείου από το καθάρισμα των μπάζων, ηλεκτρολογικές εργασίες. Η μόνη παρέμβαση που έγινε ήταν ουσιαστικά η καθαίρεση του οροφοκονιάματος. Κανένας έλεγχος για τη συνολική καταλληλότητα και ασφάλεια της σχολικής μονάδας δεν έχει γίνει. Και ρωτάμε τι προτίθεται να κάνει το αρμόδιο Υπουργείο για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος όλης της σχολικής μονάδας, παίρνοντας υπόψη ότι η κατάσταση με τη σχολική στέγη στο Δήμο του Εγάλεο είναι εκρηκτική, παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Δεν γίνεται η ασφάλεια των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, να λογαριάζεται με το κριτήριο του κόστους για το κράτος, με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων, αλλά και των περιφερειακών και δημοτικών αρχών. 14 του μηνός έγινε το περιστατικό. 15 του μηνός ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης, μας λέει ο Δήμος Εγάλεο, με τα ίδια μέσα. 28 Νοεμβρίου υπογράφτηκε σύμβαση με τον ανάδοχο προκειμένου να προχωρήσουν εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης κονιαμάτων, και οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 2 του μηνός, και από 4 του μηνός οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία. Αυτό είναι το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Πράγματι, το Εγάλεο είναι από τις δύσκολες περιπτώσεις για τη σχολική στέγη και από το σεισμό του 19 που είχαν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα από εκεί και πέρα. Πρώτον, η αρμοδιότητα συντήρησης σχολικών κτηρίων είναι των Δήμων. Χρηματοδοτούνται για την διενέργεια αυτών των δράσεων. Δεύτερον, στην πρόσκληση του Τρίτσης υπήρχε και ένα πρόγραμμα και μια πρόσκληση εξειδικευμένη για προσεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτηρίων συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, και το οποίο θα επεκταθεί και έχει ξεκινήσει να επεκταθεί προκειμένου να γίνει έλεγχος στατικότητας και έλεγχος γενικά πρωτοβάθμιος και αν χρειαστεί δευτεροβάθμιος όλων των σχολικών κτηρίων από μηχανικούς ΟΤΕ. Αυτό εντάσσεται στο πρόγραμμα πρόληψης περιστατικών, σαν αυτό που συνέβη το Εγάλεο, ή ακόμα χειρότερα σεισμικών φαινομένων, τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ζωή των παιδιών τις σωματικές βλάβες. Υπενθυμίζω το Δαμάσι στον Τύρναβο τον Μάρτιο του 2021, στο Αρκαλοχώρι επίσης, πώς ένα σχολείο το οποίο είχε μαθητές και έγινε ο σεισμός εν ώρα μαθήματος, πώς χάρη στην αυτοθυσία και την προετοιμασία που είχε κάνει ο διευθυντής του σχολείου και η εκπαιδευτική του σχολείου, μπόρεσαν και βγήκαν όλα τα παιδιά ασφαλή. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει γενικά. Θα ξεκινήσουν πολλοί έλεγχοι από τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στον Τρίτσι και θα ολοκληρωθεί και θα γίνουν γενικευμένοι αντισεισμικοί έλεγχοι και έλεγχοι στατικότητας σε πάρα πολλά κτίρια. Από εκεί πέρα όμως, περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρατε, σοβάδες είχαμε και κατά καιρού συμβαίνουν δυστυχώς και άλλα περιστατικά, είναι θέμα και αρμοδιότητα να το επιλύσουν και να μεριμνούν γενικά οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν το συνταγματικό δικαίωμα στην αυτοτέλεια. Ευχαριστώ. Ένατο Δημοτικό Σχολείο Εγάλεο συστεγάζεται μαζί με το 14ο Δημοτικό, γιατί δεν υλοποιείται η δίκαιη απέτηση γονιών εκπαιδευτικών μαθητών για την αναγκαστική μίσθωση της σχολικής μονάδας. Σεισμόπληκτα σχολεία παραμένουν σεισμόπληκτα από τον Ιούλιο του 2019 στο Εγάλεο. Ειδικά σχολεία δεν πληρούνται στοιχειωδώς προδιαγραφές για την ασφάλεια των μαθητών
αμαία. Και βέβαια έρχεται τώρα ως κερασάκι η περίπτωση αυτή του 19ου Δημοτικού Σχολείου Εγάλεο. Και τα λέμε αυτά γιατί και οι γονείς αντιμετωπίζουν τις ευθύνες που γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στα Υπουργεία και αντίστοιχα το Δήμο του Εγάλεο, χωρίς να αντιμετωπίζονται κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των ίδιων των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Γιατί σε αυτή την περίπτωση που υπάρχουν τόσο εκρηκτικά προβλήματα με τη σχολική στέγη, χρειάζεται και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει το επόμενο πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου, που και πάλι δεν θα είναι ολοκληρωμένος, οπτικός θα είναι, όπως στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αντί να δίνεται η αναγκαία χρηματοδότηση για να προχωρούν με ταχύτητα τους ρυθμούς οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης καταλληλότητας των σχολικών κτηρίων στο Δήμο του Εγάλεο. Γιατί αυτό ήταν ένα περιστατικό και σας το ξαναλέμε, ήταν κυριολεκτικά 10 λεπτά. Μάλιστα, η σχολική καθαρίστρια εκείνη την ώρα έβαζε το κλειδί στην πόρτα για να μπει στη σχολική αίθουσα που έπεσε το ταβάνι. Δεν μπορούν δηλαδή αυτά τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας, που είναι και σε βάρος των μορφωτικών τους δικαιωμάτων, να λογαριάζονται με το κριτήριο το πόσο αντέχουν τα δημοσιονομικά του κράτους, αλλά χρειάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο η σύγχρονη ανάγκη τους για σύγχρονη ασφαλή σχολική στέγη. Κύριε Αδάγκα, η σύγχρονη και ασφαλή σχολική στέγη είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για ποιοτική δημόσια παιδεία, το οποίο είναι το ζητούμενο, νομίζω, και είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι. Άρα, εκ των πραγμάτων, συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, για παράδειγμα, το σεισμό του Ιουλίου του 19, ένα Εσπερινό Λύκειο, νομίζω το πρώτο γυμνάσιο του Εγάλεο και το Εσπερινό Γυμνάσιο, το οποίο είχαν υποστεί ζημιές, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η ανακατασκευή του σχολικού συγκροτήματος, 6,5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σε υλοποίηση. Άρα, εκεί θα είναι ένα κομμάτι, το οποίο, ένα σχολικό συγκρότημα, το οποίο θα αποκατασταθεί και θα αποκατασταθεί πλήρως. Από εκεί και πέρα, είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν και διαχρονικά και καθυστερείς, αν θέλετε, και ζητούμενο είναι να υπάρχει η ασφαλής σχολική στέγη. Κλείνοντας, σας έλεγα ότι με συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Κυβέρνησης και προφανώς και του Υπουργείου Εσωτερικών από πλευρά της Κεντρικής Κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργείου Παιδείας, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και για την προσχολική αγωγή και για την πρωτοβάθμια και για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να εργαστούμε πάνω στην αποκατάσταση, στην βελτίωση και στην ανέγερση και νέων σχολικών μονάδων όπου υπάρχει ανάγκη. Υπάρχουν και αλλαγές στις πληθυσμιακές συνθήκες. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν περισσότερο φόρτο στις μικρότερες ηλικίες και κατηγορίες σαν πυραμίδα. Άρα αυτές έχουν και περισσότερη ανάγκη για σχολική στέγη, για αναβάθμιση των υποδομών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουλέψω σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με τη σχολική κοινότητα και ασφαλώς και με τους οικείους δήμους. Ευχαριστώ.